Θέλω να δώσω λόγο αμέσως τώρα, κρατώντας, ομολογώ, με πάρα πολύ συγκίνηση και με εξαιρετική περηφάνεια ένα χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο. Τέτοιο μετάλλιο δεν πήραμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πήραμε όχι ένα, πήραμε πολλά μετάλλια στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό εδώ μας το έφερε ο Γρηγόρης Πολυχρονίδης. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο Γρηγόρης, γιατί δεν τον ξέρουμε, δυστυχώς δεν τον ξέρουμε, δεν έχει φέρει μόνο αυτό το χρυσό μετάλλιο. Ψάχνοντας το βιογραφικό σου, μέτρησα πάρα πολλά χρυσά μετάλλια. Είναι 40 σύνολο τα μετάλλια μου τα τελευταία 10 χρόνια. Λοιπόν, αυτός ο νέος άνθρωπος, αυτός ο πολύ δυνατός άνθρωπος, 40 μετάλλια. Έχει χαρίσει στην Ελλάδα 40 μετάλλια σε ένα άθλημα, το μπότσια. Το μπότσια. Το οποίο είναι... είναι μόνο παραολυμπιακό και είναι για τις πιο βαριές κινητικές αναπηρίες. Ουσιαστικά μπορούμε να πούμε είναι για αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν ούτε να τρέξουν, ούτε να κολυμπήσουν, ούτε να ασχοληθούν με κάποιο άλλο άθλημα. Είναι, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ένα άθλημα δεξιότητας, το οποίο πραγματικά, όταν το δει κανείς λίγο και καταλάβει τον τρόπο λειτουργίας του, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι. Είναι άθλημα στρατηγικής. Θέλω να πω, συνδυάζει, φαίνεται να πέφτει ένα μπαλάκι και κάποιος λέει, εντάξει, είναι πολύ διαφορετικό, πολύ πιο σύνθετο. Ναι, έχει πάρα πολύ, δηλαδή μέχρι και η θερμοκρασία μετράει, οι κλίσεις του εδάφους, η μπάλα, κάθε μπάλα είναι ξεχωριστή. Τον Γρηγόρη, λοιπόν, τον είχαμε δει εκεί, στους αγώνες, στα μετάλλια και στα χαμόγελα. Θέλω να δούμε ένα άλλο πλάνο. Γιατί σήμερα το πρωί ο Γρηγόρης δεν ήταν σε κάποιο στίβο, δεν ήταν για να αγωνιστεί, είχε το μετάλλιο του μαζί, ήταν εδώ. Τι είναι αυτό και τι σε έκανε να είσαι εκεί, Γρηγόρη? Κοιτάξτε, δυστυχώς, κάποια αυτονόητα πράγματα δεν λαμβάνονται υπόψη καν πια στη χώρα που ζούμε, έτσι. Δεν μπορεί ο πιο αδύναμος κρίκος, που είναι ο ανάπηρος άνθρωπος, να είναι τελικά αυτός που θα πληρώσει την κρίση. Και να σας το πω κι αλλιώς. Και ακόμα και αν μας τα κόψουν όλα και μας βάλουν και φόρο αναπήρως, το πω έτσι, θα βοηθήσει σε τίποτα τη χώρα? Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο ανάπηρος έχει ένα σωρό παραπάνω έξοδα και κόστη, όχι για διασκέδαση, αλλά για να επιβιώσει, για να μπορεί η μέρα να ξεκινήσει και να κλείσει. Δηλαδή, πρέπει να φτάνουμε σε σημείο να αναφέρουμε προσδόκιμο ζωής, να αναφέρουμε ότι χρειαζόμαστε ένα άτομο πάντα δίπλα μας, είτε αυτό είναι να μας βοηθήσει να φάμε, να πάμε τουαλέτα, το βράδυ να μας γυρίσει στο κρεβάτι, κάτι, πρέπει να ερχόμαστε σε αυτό το σημείο. Βοήθησε μας να καταλάβουμε λίγο πόσο έχει αλλάξει η ζωή σας, τι είναι αυτό που τώρα πια δεν έχετε, ξεκινώντας από τα φάρμακα και όλο αυτό που περνάμε όλοι ψάχνοντας ένα φάρμακο, μέχρι ό,τι άλλο. Πρώτα απ' όλα η ζωή στην Ελλάδα για τον ανάπηρο. Ενώ ειδικά από το τελευταίο διάστημα αυτό με τα μέτρα και τους περιορισμούς. Εδώ και χρόνια ήταν πολύ δύσκολη. Έτσι. Τι από μετακίνηση, τι από χώρους εργασίας, από οτιδήποτε. Ήταν δύσκολη, ήταν πολύ δύσκολη για τον καθένα. Στην κρίση ως τώρα, κάπως ήμασταν λίγο πιο ευνοϊκά τα πράγματα για εμάς. Mm-hmm. Υπήρχαν κάποιες εξαιρέσεις. Τώρα έρχονται να κοπούν και αυτά. Απλά θέλουμε να τονίσουμε ότι δεν μπορούμε, δηλαδή είμαστε ήδη στα όρια. Δεν υπάρχει, δεν μπορώ. Ακόμα και για τη μετακίνηση, έτσι που είναι κάτι πολύ απλό. Δεν μπορώ να πάρω ούτε εγώ ούτε κάποιος στην ίδια κατάσταση με μένα ένα ταξί ή το λεωφορείο να πάει κάπου. Ναι. Χώροι εργασίας. Έχω ίδιες πιθανότητες να. Και έχω και πτυχία, έτσι, αλλά λέω, έχω τις ίδιες πιθανότητες εγώ ή κάποιος άλλος με το ίδιο πτυχίο που δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα κινητικό να βρει μια δουλειά? Αφού τα μισά κτίρια που θα μπορεί να βρει δουλειά, εγώ δεν θα μπορώ καν να μπω μέσα. Πάντως είναι πραγματικά. Πώς πρέπει να ζήσουμε? Για να μην πω ότι πολλά άτομα είναι που δεν έχουν και την υποστήριξη των γονιών τους. Έτσι. Ναι. Κάποιοι δεν έχουν τους γονείς, κάποιοι τους έχουν αφήσει. Δηλαδή πρέπει να μπαίνουμε σε αυτές τις λεπτομέρειες, να λέμε αυτά τα πράγματα. Τα ζητήματα της αξιοπρέπειας, ναι, από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή, τα... Πού πρέπει να φτάσουμε, ας πούμε. Από, λοιπόν, ότι... Μιλάμε για 500 ευρώ, έτσι. Που αυτό ήθελα να ρωτήσω. Το επίδομα είναι 500 ευρώ. Από 500-600 είναι. Πόσο είναι? Είναι ανάλογα στο καθένα και με βάση τη αναπηρία που έχει. Αυτό, λοιπόν, το οποίο πραγματικά δεν μπορεί κανείς να χωνέψει εύκολα, είναι ότι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια ανάγκη παραπάνω σε ένα κράτος πρόνοιας δεν έχουν στον ήλιο μοίρα από τη μια. Και από την άλλη πλευρά, τι κοινωνία είμαστε όταν φτάνουμε σε αυτό το σημείο και τι κοινωνία είμαστε όταν. Δεν θέλω να πω το καταντάει, αλλά να αναγκάζεται ένας Ολυμπιονίκης, ένας άνθρωπος ο οποίος πήγε στο Λονδίνο και έφερε ένα χρυσό μετάλλιο, να είναι στο δρόμο και να διαμαρτύρεται δίπλα στους ανθρώπους που έχουν και αυτή ανάγκη. Και μπράβο σου για αυτό που κάνεις. Έτσι, να σου πω κάτι. Το χρυσό μετάλλιο το πήραμε συμπαίκτες άλλα δύο παιδιά, τον Νίκο Πανανό και τη Μαρίνα Κορδαλή. Εδώ έχω συμπαίκτες χιλιάδες ανάπηρους Έλληνες.
Οι οποίοι όμως, δηλαδή αυτός ο αγώνας είναι πραγματικός αγώνας και δεν είναι για ένα μετάλλιο. Είναι για το μετάλλιο της επιβίωσης ουσιαστικά. Όπως παλεύει και ο κάθε Έλληνας. Αλλά το θέμα είναι, και σας το ξαναλέω, και πιστεύω ότι δεν θα βρεθεί ούτε ένας ανάπηρος που να μην συμφωνήσει μαζί μου. Αν κόβοντας από εμάς λυνόταν έστω κάτι, θα ήμασταν πρόθυμοι να θυσιαστούμε, να κάνουμε οτιδήποτε.